Στρατιώτε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη, αγαπητοί Περιφερειακοί Σύμβουλοι, παλιότεροι και συνάδελφοι μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο και νεότεροι. Πριν πω οτιδήποτε για το θέμα, θα μου επιτρέψετε να καταθέσω τα ιδιαίτερα συναισθήματα που με διακατέχουν σήμερα, καθότι αυτόν τον θεσμό συνεδριάζει σήμερα εδώ, τον έχω υπηρετήσει επί 9 περίπου χρόνια, τα 7 εκ των οποίων έχω θέσει ευθύνες. Έχω κρατήσει τις καλύτερες αναμνήσεις. Να σας πω την αλήθεια, μερικοί στην Ιλία το ξέρουν. Δεν ξέρω αν αισθάνομαι πιο οικία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αρχαίας Ολυμπίας ή σήμερα εδώ. Άλλωστε δεν έχει διαδράμει και μεγάλο χρονικό διάστημα από την ώρα που ανέλαβα. Και πολλές φορές όταν στον δρόμο φωνάζουν δήμαρχοι και κοιτάζουν να δω ποιος φωνάζει τον Λιπέρι ή τον Παλιούκο. Όταν όμως είμαι μαζί με τον Βασίλη, τον Γιαννόπουλο και λένε κυρία την Περιφερειά, θα γυρίζω πρώτο συμβαίνει μετά ο Βασίλης. Θα βελτιωθώ. Κοιτάξτε, ήθελα άλλα πράγματα να πω. Φοβάμαι ότι θα περιοριστώ σε μερικά, αλλά δεν μπορώ να μην κάνω έτσι ένα μικρό σχόλιο. Μερικά εκ των οποίων ακούστηκαν εδώ. Φοβάμαι, παρότι δεν είμαι πολλά χρόνια και σε χρόνια δύσκολα παλιά εδώ στην Ιλία, ότι αποτελούν την επιτομή της κακοδαιμονίας αυτού του τόπου. Σήμερα εδώ δεν ήρθαμε να αναλώσουμε οι δήμαρχοι που πήραν στον υπουργό ή ο δήμαρχος και αδελφός, ο Τάκης, που έκανε τη μεγάλη συγκέντρωση, πραγματικά μεγάλη συγκέντρωση, στο Ξυστρί. Και τα δύο είχαν νόημα και τα δύο επενδύονταν το ίδιο αποτέλεσμα. Θα έπρεπε να έχει γίνει όμως προηγουμένως μια συνεννόηση και μερικές φορές αισθάνομαι ότι δεν ξέρετε κάποιος όχι εμένα προσωπικά, αλλά την ιδιότητά μου, το ότι εκπροσωπώ έναν κόσμο και ότι έχω και εγώ τη δυνατότητα και το δικαίωμα να έχω τη δική μου προσωπική εκτίμηση για τα πράγματα, την οποία είμαι βεβαίως δημοκρατικά διατεθειμένος πάντα να κουβεντιάσω και να υπακούσω στις πλειοψηφίες που διαμορφώνω. Θα μείνω σε αυτό, διότι αυτή η επιτομή που είπα μας έχει φέρει σε πολύ δύσκολες θέσεις στο παρελθόν και για το νοσοκομείο και για τη διαχείριση των απορριμμάτων για να περιοριστώ όλους αυτά. Θέλω να πω δε και το εξής, και αυτό δεν αποτελεί καμία δικαιολογία. Έχουν ακουστεί πολλά για την διαχείριση του Πάντρα Πύργους. Και φοβάμαι ότι η προηγούμενη περιφερειακή αρχή, θα μου το επιτρέψετε αυτό κύριε Πρόεδρε, έχει φορτωθεί δυσανάλογο μεγάλο βάρος αυτού που της αναλογούσε. Δεν είναι της περιφέρειας το έργο. Δεν είναι της περιφέρειας. Και η περιφέρεια αυτής εξ αρχής ήταν μπροστά στην αντίδρασή της για την τμηματοποίηση αυτήν η ακριβής έκταση. Δεν ήταν κατάρτιση, κατάρτιση είναι πάρα πολύ. Τμηματοποίηση του έργου σε 8 εκοναδίες με όλα τα επιχειρήματα που είπε ο Γιάννης Ολιπέρης και ο Σάκης ο Βαλίκος. Διότι από τότε που θυμάμαι το 2015 που έγινε αυτό, η περιφερειακή τι έλεγε. Δεν έλεγε ότι κακό θα είναι τα 8 τμήματα του έργου για να τα δημοκρατήσετε. Έλεγε αλλά ότι δημοκρατήστε τα, θα ξεκινήσουμε ενδεχομένως, αλλά δεν θα ολοκληρωθούν ποτέ. Αυτή δεν υπάρχει για θέσιμα. Αυτή εξακολουθούμε να έχουμε και τώρα. Αυτή εξακολουθούσα να είχα πριν από περίπου ένα χρόνο μπροστά στον υπουργό, μαζί με όλο το πολιτικό προσωπικό της Ιλίας και της Περιφέρειας, όταν σήκωσε ένα φάκελο και με κατάγγειλε εμένα ως μόνο παρόντα και τους απόντες, τον Γιάννη Κουτσούμπο και τον Τζαφάρα, τους οποίους δεν είχε καλέσει, κακώς, όπως κακώς ο νύχτα υπουργός δεν προσεκάλεσε για το Δήμαρχο του Πύρου. Αυτό πρέπει να καταθέσουμε να είμαστε ειλικρινείς και να είμαστε γνήσιοι μπροστά στην αλήθεια. Τώρα, ξέρω το θέμα. Το ξέρω αρκετά καλά και επιτρέψτε μου να σε μνήνουμε ότι το γνωρίζω όσο λίγοι στις διάφορες πτυχές του. Και το παρακολουθώ ακόμα και από τη θέση που δεν είναι αντιπεριφερειάρχης πάρα πολύ στενά και με τους παράγοντες του Υπουργείου. Θέλω να σας πω μόνο το εξής. Φοβάμαι ότι το έργο με τις 8 εργολαβίες δεν θα τελειώσει. Μακάρι να το συνεχίσουν έτσι και να τελειώσει. Έχω όμως αυτή την προσωπική εκτίμηση και την έχω καταθέσει και στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο. Παρότι ήμουν διαφοροποιημένος ως στάση, ελαφρώς δεν έχει σημασία, από την στάση που είχε η Περιφερειακή Αρχή φέτος το καλοκαίρι, λίγο πριν παραδώσει την θητεία της. Και το ίδιο εξακολουθώ να λέω και τώρα. Και ναι, πιστεύω ότι με την επέκταση
της παραχώρησης που εγώ από το περιφερειακό συμβούλιο. Και βλέπω τώρα και τον αρχηγό πρώτον το λάβει να είναι κάθε εκεί στα έδρανα, το λέγαμε, το πιστεύαμε, το καταθέταμε, ότι νομίζουμε ότι έτσι μπορεί να διασφαλιστεί το έργο και να μην έχουμε μισογυρίσματα. Τώρα, για να μην βρω τριβότα που πει όλοι, νομίζω ότι οι όλες αυτές εκείνες θα τελειώσουν εδώ. Αύριο το πρωί οι κοινές επιτροπές, δεν έχει σημασία, θα πρέπει να πάμε στον Υπουργό να κάνουμε ακόμα και κινήσεις άλλες, δεν ξέρω αν θα είναι αυτό απεργία, θα είναι αποχή από την εργασία, από τα μεστάσια εργασία, δεν ξέρω τι θα είναι, αν δούμε το πράγμα στραβώνει μέσα στο χρονικό ορίζοντα που θέλουμε να δώσουμε στην κυβέρνηση να χειριστεί το θέμα. Όλοι γνωρίζουν την πολιτική μου θέση, δεν ανήκω στον χώρο της κυβερνώσεως παράταξης, της κοινής κυβέρνησης, αλλά οφείλουμε σε κάθε καινούργια αρχή να δίνουμε ένα χρόνο περιθώριο προκειμένου να δούμε πώς θα κινηθεί. Και εδώ θα ξανακρίνουμε. Θέλω να πω και τρία πράγματα που έχουν σημασία και για την Ολυμπία και για το σύνολο του έργου. Είναι βέβαιο ότι δεν θα μείνουμε στα 255 εκατομμύρια που είναι με το ΦΠΑ μετά τις επιτευχθήσεις εκτόσεις για τον προϋπολογισμό του έργου. Θα πάει παραπάνω, αν είναι να πάει, στη παραχώρηση. Να τη δούμε και αυτή ως εκδοχή. Τι κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση. Το έργο προφανώς θα κοστολογηθεί παραπάνω. Θα πάρει ένα μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Διαβάζουμε ότι πιέζονται προς αυτό οι παραχωρησιούχοι. Τι λέμε εμείς. Η κυβέρνηση, αν θέλει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δικαιολογήσει το μεγαλύτερο κόστος του έργου, θα μπορούσε να βάλει, όχι μπορούσε, οφείλει να βάλει και την παράκαμψη του πύργου και την βελτίωση ή, εν πάση περιπτώσει, τη συνέχιση της οδού μέχρι την Ολυμπία. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Πρέπει να βρει μια δικαιολογητική βάση της μεγέθυνσης, της άδειας του προϋπολογισμού. Αν πάει στα 350 εκατομμύρια, κάπου πρέπει να δικαιολογήσει, γιατί μέσα από τον ανταγωνισμό ενώ πέτυχε 201 εκατομμύρια, συν ΦΠΑ 251, νομίζω αυτά είναι, τώρα θα το πάει 320-350, δεν ξέρω πώς. Πρέπει να αυξήσει το φυσικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου. Δεν έχει άλλη επιλογή. Άρα, μας ευνοεί αυτό για να βάλουμε την ευρύτερη ή την μικρότερη παράκαμψη του πύργου και την επέκταση του ρόλου της Ολυμπία. Και κύριε Περιφερειάρχε, επειδή θα διαπραγματεύεστε από πιο κοντά από εμάς το έργο με την κυβέρνηση, η επέκταση προς Ολυμπία, όπως και η παράκαμψη του πύργου, πρέπει να πάρουν ένα χαρακτήρα. Προαίρεση. Πρέπει να επιμείνουμε στην προαίρεση, δηλαδή η προαίρεση να αναφερθεί, αν πάμε πάντα, εάν υπάρξει, το λέω, το σενάριο της επέκτασης παραχώρησης. Η καινούργια σύμβαση με τους παραχωρησιούχους πρέπει να περιλαμβάνει ως προαίρεση την παράκαμψη του πύργου και την προέκταση του έργου προς την Ολυμπία. Και με μία προϋπόθεση. Αλλιώς πολιτικά δεν πρέπει να το δεχτούν. Η προαίρεση αυτή θα είναι, δεν θα πάει ως β' φάση μόνο που ακούω. Δεν γίνεται αυτό. Θα υποστούμε ότι ίσως το έργο κομμάτι του ε65. Λοιπόν, άρα δεν θα πάει στις καλέκδες, δεν θα είναι μια β' φάση αόριστη, δεν θα είναι μια β' φάση χωρίς να το συνδέουμε με την εξέλιξη του κυρίως έργου. Θα πρέπει να συνδεθεί απόλυτα με το κύριο έργο, χρονολογικά, ημερολογιακά, όπως είπε για το ημερολόγιο του έργου, γιατί είναι μεγάλο το ημερολόγιο του έργου. Αλλιώς, ούτε πολιτικά μπορούμε εμείς να το υποστηρίξουμε, αλλά και καλύτερα μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να το διεκδικήσουμε. Ξέρω πολύ καλά τι λέω, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε και τεχνικούς συμβούλους να μας τα πούν ακόμα καλύτερα, μπορούμε να έχουμε και νομικούς εξειδικευμένους στα δημόσια έργα να μας τα πούν ακόμα καλύτερα, αλλά την κρίσιμη στιγμή, εάν το έργο πάει στην παραχώρηση και υπογράφεται η σύμβαση, αυτά πρέπει να το σκεφτούν. Εγώ το αφήνω αυτό έτσι ως δέσμευση δική μας όλων εδώ και της περιφέρειας ειδικότερα, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Επειδή ο πρόεδρος μίλησε ανοίγοντας τη συζήτηση για το ημερολόγιο του έργου, εγώ θα κλείσω με το πρώτο στίχο, συγγνώμη που το πράγμα στον Ευκαιρία να πω για αυτά, από το ημερολόγιο καταστρώματος της Σεφέρη που λέει «Παραμένοντες εις την θέση μας, αναμένουμε τις εξελίξεις». Ευχαριστώ.